Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με τα χθεσινά που λέγαμε. Ναι, υπάρχει μια εξέλιξη γιατί πριν από λίγα λεπτά εστάλει μια επιστολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την επιστολή υπογράφει η Μάρθα Ικουτουμάνου. Είναι πολύ σύντομη και περιεκτική. Σας το διαβάζω. Άρα, δηλαδή, μετά τις δηλώσεις και του Λικουρέζου και του κυρίου Λικουρέζου και της Μαρίας Ελένης, σε συνεντεύξεις τηλεοπτικά που ήταν καλεσμένη, αποφάσισε να γράψει κάποια πράγματα και να τα στείλει στους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι με τη βοήθεια κάποιου νομικού συμβούλου ή του δικηγόρου της, η Μάρθα λοιπόν πολύ σύντομα μας λέει ότι αντί άλλης απάντησης σε όσα τις τελευταίες μέρες και όχι με δική μου ευθύνη βλέπουν το φως της δημοσιότητας, θα ήθελα να διατυπώσω τα ακόλουθα. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι η αδελφή μου και ο Αλέξανδρος εκθέτουν οικογενειακά και προσωπικά μας θέματα, με συνέπεια να γινόμαστε όλοι, εγώ άθελά μου, αντικείμενο σχολιασμού που πλήττει τη μνήμη της μητέρας μας. 2. Αποτελεί συνειδητή επιλογή μου να μην ακολουθήσω αυτήν την πρακτική, με την οποία από θέσης αρχής διαφωνώ. Η σιωπή μου όμως δεν συνιστά ούτε δηλώνει αδυναμία απόδειξης της αλήθειας ή αναλήθειας των όσων έχουν γραφτεί ή υποθεί. Ευτυχώς, πλήθος αποδείξεων και μαρτυριών βρίσκονται στη διάθεσή μου. Και 3. Επισημαίνω ότι για τους ίδιους λόγους, συνειδητά μέχρι σήμερα, δεν επέλεξα το δρόμο των δικαστηρίων και των αγωγών κατά μελών της οικογενείας μου. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι εφικτή στα πλαίσια μιας πολιτισμένης εξοδικαστικής λύσης η πλήρης διευθέτηση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν, με σκοπό την εξέβρεση λύσεων που θα είναι δίκαιες και νόμιμες και για εμένα και για την αδελφή μου. Μπράβο. Μάρθα Κουτουμάνου. Μπράβο της. Αποκαλεί... Εμένα μου αρέσει ο τρόπος, είναι αξιοπρεπέστατος. Και εμένα μου αρέσει. Γιατί δεν παίρνει σε λεπτομέρειες. Λέει ότι δεν θα βγω να το πουλήσω όλο αυτό. Όχι ότι άλλοι το πουλάνε, η ίδια δεν θα βγει να το... Για να κερδίσει, δεν ξέρω, την εύνοια του κόσμου, κάτι. Για κάποιο λόγο βγαίνεις και μιλάς. Και ότι έχει στοιχεία. Καλά, αυτό δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι για να το σχολιάσουμε. Και ότι εγώ εκεί θα σταθώ.